Καλησπέρα σήμερα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει το SBC μέσα από τη συχνότητα του Attica TV. Σήμερα είναι Δευτέρα 26 Νοεμβρίου του 2018 και το τηλέφωνο επικοινωνίας για την εκπομπή από αυτή την ώρα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι είναι το 211-2700-714. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για τις παρατηρήσεις σας, τις σημειώσεις σας, τις ερωτήσεις σας, για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε βέβαια. Για όλο τον κόσμο και για όλους τους χώρους από το χώρο των επιχειρήσεων, των επενδύσεων και των χρηματιστηρίων. Ξεκινάει η τελευταία εβδομάδα του προτελευταίου μήνα του 2018 με πλούσια και σημαντικά γεγονότα και από την εγχώρια αλλά και τη διεθνή οικονομική, επιχειρηματική και επενδυτική σκηνή. Πάμε με τη βοήθεια των καλών συναδέλφων να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις που έχουμε ως αυτή την ώρα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο βέβαια και σε λιγότερο από 36 λεπτά η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τελικά τη συμφωνία εξόδου της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός και από τις 29 Μαρτίου του 2019 η Αγγλία θα πάυσει να είναι το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο Στουρνάρα για τις ελληνικές τράπεζες, σήμερα παρουσιάζεται στον SSM, τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό στη Φραγκφούρτη, το σχέδιο του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, ήδη στελέχη της Τραπέζης Ελλάδος, θα μεταβούν στη Φραγκφούρτη για να ενημερώσουν τους επιτελείς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η μεγάλη είδηση της εβδομάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι ότι η Eurobank προχωρά στην απορρόφηση της θυγατρικής Grivalia Properties με σκοπό να την απορροφήσει και κυρίως τα κεφάλαια που θα πάρει από την Grivalia να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με ένα σημαντικό οικονομικό γεγονός. Θα έχουμε λεπτομέρειες στη διάρκεια της εκπομπής. Αύριο, ο ΠΑΠ και GN Airlines αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα τρίτου τριμήνου του 2018. Θυμίζω ότι μέχρι αυτή την Παρασκευή που ολοκληρώνεται ο μήνας, οι εισηγμένες, όσες θέλουν, γιατί είναι προαιρετικό, θα μπορούν να ανακοινώνουν τις λογιστικές καταστάσεις 9 μήνου, Ιανουαρίου δηλαδή και Σεπτεμβρίου 2018. Η εισηγμένη εταιρεία Druk Farben, η οποία είναι σε διαδικασία εξόδου από το χρηματιστήριο, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Kazar Investment, η οποία είναι συμφερόντων του ιδιοκτήτη κυρίου Καραβασίλη της συγκεκριμένης εταιρείας με έδρα την Κύπρο, έχει φτάσει πλέον να ελέγχει το 89,02% της συγκεκριμένης. Θυμίζω ότι μόλις φτάσει το 90% θα κάνει έτοιμα squeeze out στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς και η μετοχή αυτή θα βγει από το χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο πρόεδρος των Ελληνικών Πετρελαίων, ο κύριος Τσοτσορός, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των Συντακτών του Σαββατοκύριακο, δήλωσε ότι τα EBITDA των ΕΛΠΕ, δηλαδή τα κέρδη προφόρων τόκων και επενδύσεων το 2018 αναμένεται να υπερβούν τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού την Παρασκευή ενέκρινε τον αποκλειστικό έλεγχο της ΓΕΚ Τέρνα σε Νέα Οδό και Οδό Κεντρικής Ελλάδος για τις δύο μεγάλες οδικές αρτηρίες. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έρευνα που έκανε για την Black Friday την περασμένη Παρασκευή, προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι Έλληνες επενδυτές, οι καταναλωτές, ξόδεψαν την προηγούμενη Παρασκευή από 50 έως 100 ευρώ. Συνεχίζεται το σύριαλ της ενδοοικογενειακής κόντρας στον όμιλο της Χαλιβουργικής, με νεότερη ανακοίνωσή του στα αδέρφια Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλους, απαντώντας στην πρόσφατη ανακοίνωση του πατέρα τους, δήλωσαν «Ο πατέρας μας έχει εγκαταλείψει τη Χαλιβουργική στην τύχη του». Και ΔΕΗ, παράταση 3 μηνών για το διαγωνισμό των λιγνητικών μονάδων στο Αμίντο, που αναμένεται αυτός ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί τέλος του χρόνου, όπως έχουμε πει εδώ, πρώτη από εδώ και αρκετές ημέρες, και αυτός ο διαγωνισμός αναβάλλεται και πάμε πλέον για το πρώτο τρίμηνο του 2019. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις πρωινές μας κάρτες, πάμε να δούμε τι συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στην Αμερική, αλλά και σε άλλες αγορές. Dow Jones, λοιπόν, πτώση 0,73%. Ο S&P 500 έκλεισε με 0,66% πτώση και ο Nasdaq υποχώρησε 0,48%. Αυτή την ώρα, σήμερα το πρωί στο ξεκίνημα, το ευρώ ενισχύεται έναντι του δολαρίου, ισοτιμία στο 1,1365, τα κέρδη του ευρώ είναι της τάξης του 0,26%. Ευρώ στερλίνα και εδώ το ευρωπαϊκό νόμισμα ενισχύεται έναντι του βρετανικού νομίσματος, η ισοτιμία στο 0,8868, άνοδος για το ευρώ κατά 0,23% σχέση πάντα με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής. Ο Hang Seng πριν από λίγη ώρα στο Hong Kong κατέγραφε ισχυρά κέρδη της τάξης του 1,65% και διαμορφωνόταν στις 26.354,93 μονάδες. Ο Nikkei Nikkei στο Τόκιο κέρδιζε 0,76% και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στις 21.812 μονάδες. Περνάμε στη δεύτερη κάρτα μας. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, την εικόνα που έχουμε στα εμπορεύματα. Το συμβόλαιο παραγωγών του χρυσού
ενισχύεται σε σχέση την Παρασκευή κατά 0,34% και είναι στα 1.233,30 δολάρια ανά ουγγιά. Το αργό πετρέλαιο σημαντικά κέρδισε 1,39% σχέση με την Παρασκευή, είναι στα 51,12 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το Brent που εξορίζεται στη θάλασσα της Μάγκης καταγράφει κέρδη 1,80% σχέση με την Παρασκευή και βρίσκεται στα 60,10 δολάρια το βαρέλι. Αποκλιμάκωση για το δεκαετές ελληνικό κρατικό ομόλογο στο 4,547%, 0,18% σχέση με την Παρασκευή. Αποκλιμάκωση και για το ιταλικό δεκαετές κρατικό ομόλογο στα 3,284%, αποκλιμακώνεται κατά 3,84%. Και η χρυσή λίρα Αγγλίας μπορείτε να την αγοράζετε ή να την πουλείτε σήμερα από τα υποκαταστήματα της Τραπέζης Ελλάδος και από την Τράπεζα Πειραιώς, αγορά 245,54 ευρώ, πώληση 296,29 ευρώ. Και περνάμε στην τρίτη και τελευταία μας κάρτα. Είναι το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής για τα 5 μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωζώνης. Στο Λονδίνο έκλεισε, βλέπετε, με οριακή πτώση του FTSE 100 0,11%. Ξεκινά τη σημερινή πρώτη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας του Νοεμβρίου από τις 6.952,86 μονάδες. Στη Μαδρίτη ο δείκτης IBEX 35 που περιλαμβάνει τις 35 μετοχές της Ισπανίας με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση έκλεισε με κέρδη 0,12%. Ξεκινά σήμερα από τις 8.916,70 μονάδες. Στην πόλη του Φωτός ο CAC 40 έκλεισε με κέρδη 0,18%, ξεκίνημα σήμερα από τις 4.946,95 μονάδες, ενώ στη Φραγκφούρτη ο ZDAX 30 ενισχύθηκε το βράδυ της Παρασκευής κατά μισή ποστέα μονάδα και ξεκινά τη σημερινή πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας από τις 11.192,69 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο, στο Μιλάνο, ο FTSE MIB 40 έκλεισε με κέρδη 0,60% και είναι στις 18.714,90 μονάδες το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας. Θα σας πω ότι αυτή την ώρα θα δείτε σε λίγο και στο ταμπλό στις τηλεοράσεις σας ότι το ελληνικό χρηματιστήριο ξεκινά με ισχυρά κέρδη της τάξης του 2,09% σε 615,17 μονάδες με ένα τζίρο που φτάνει ήδη τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η είδηση ότι η Γκριβάλη απορροφάται από τη Eurobank προκειμένου η τράπεζα να μειώσει περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά της πριν από το 2021 είναι μια καλή είδηση την οποία αποτυπώνει και αξιολογεί η χρηματιστηριακή αγορά. Την ίδια ώρα το Λονδίνο έχει ξεκινήσει με κέρδη 1,06% σε 7.026,42 μονάδες ο FTSE 100 στο Λονδίνο. Θυμίζω μέσα σε 36 λεπτά το Σαββατοκύριακο η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε την έξοδο της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Φραγκφούρτη ο ZDAX καταγράφει κέρδη 1,27% είναι στις 11.337 μονάδες. Ευρώ-δολάριο 1,1373 ισοτιμία. Το αργό είναι στα 51,34 δολάρια το βαρέλι και ο χρυσός στα 1.225,70 δολάρια ανά ουγγιά. Σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά και τη τιμή, κυρίες και κύριοι, στο ξεκίνημα της εβδομάδας να φιλοξενούμε εδώ στα κεντρικά στούντιο του SBC στο Ηράκλειο της Αθήνας τον κύριο Νίκο Καραγεωργίου, πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανικών Επώνυμων Προϊόντων. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Αντιλόκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πρωινό της Δευτέρας που θα μοιραστείτε μαζί μας. Και ξεκινάω με μία είδηση η οποία έγινε το Σαββατοκύριακο και θα ήθελα ένα σχόλιο αν θεωρείτε ότι είναι μια καλή είδηση μέσα σε όλη αυτή την εφελώδη εικόνα ότι η Eurobank τελικά πήρε την απόφαση να συγχωνεύσει την εταιρεία κινήτων που έχει την Γκριβάλια με σκοπό βέβαια τα κεφάλαια που θα πάρει να μπορέσει να μειώσει περαιτέρω τα κόκκινα δάνεια, κύριε Καραγεωργίου, που είναι και το ζητούμενο, έτσι. Κοιτάξτε, μια είδηση είναι θετική. Mm-hmm. Μια είδηση τέτοια είναι θετική. Το τραπεζικό μας σύστημα, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο ρόλος των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την υγιή επιχειρηματικότητα είναι τόσο περιορισμένος και τόσο σφιχτός, έλλειψη κεφαλαίων, ώστε θα το θεωρήσουμε ότι ενδεχομένως είναι στα τάρταρα. Και κάτι ακόμα, αν κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των επιτοκίων που πληρώνει μια ελληνική επιχείρηση, ελληνικές τράπεζες και τις αντίστοιχες που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, θα δούμε ένα τεράστιο χάσμα ανταγωνιστικότητας. Όταν η ελληνική επιχείρηση πληρώνει περίπου 8% επιτόκιο, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πληρώνουν από 2 έως 3. Mm-hmm. Και μόνο αυτό το handicap, που υπάρχουν πολλά handicap, αποδεικνύει ότι το χάσμα δεν είναι μόνο η επάρκεια κεφαλαίων. Η επάρκεια κεφαλαίων θα ρίξει τα επιτόκια ώστε να μπορέσει να ανέβει η επιχειρηματικότητα. Και η χορήγηση δανείων. Σωστά. Θα επανέλθουμε και μετά για τις τράπεζες και γενικά για το σύστημα το δανειακό στη χώρα. Να ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω, κύριε Καραγεωργίου,
Πώς βλέπετε τα πράγματα στην ελληνική οικονομία? Και το λέω αυτό διότι ήδη έχουν περάσει 3 μήνες από την ημέρα που η χώρα μας εξήλθε από τα μνημόνια, ημερολογιακά εννοώ, 21 Αυγούστου. Η χώρα δεν μπορεί να βγει να δανειστεί και όλα τα βασικά σημεία του προϋπολογισμού δείχνουν ότι έχουμε πρόβλημα. Έχουμε μείνει τελικά σε αυτό το μαξιλάρι το περίφημο των 26 δις ευρώ που θεωρεί η κυβέρνηση ότι μπορεί να την πάει έτσι μέχρι το 2022, κύριε Πρόεδρε. Μα με συγχωρείτε, έχουμε βγει από τα μνημόνια με επιτήρηση. Αυτή δεν είναι έξοδος από τα μνημόνια. Mm-hmm. Μπορούμε να αλλάξουμε τη λέξη μνημόνιο με τη λέξη επιτήρηση. Από την άλλη μεριά, αυτό το μαξιλάρι που είπατε, δηλαδή το δημοσιονομικό πλεόνασμα, έχει δημιουργηθεί από τεράστιες θυσίες mm-hmm. που πλήττουν τον ιδιωτικό τομέα. Έχουν καταργηθεί οι δημόσιες επενδύσεις, έχει παγώσει το χρέος προς ιδιώτες του δημοσίου, έχει υπεραντληθεί η φορολογική δυνατότητα των Ελλήνων σε σημείο που να μην είναι πλέον φοροδοτική. Mm-hmm. Όσο αυξάνονται οι φόροι, τόσο η δυνατότητα της πληρωμής αυτοφόρων γίνεται πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατο. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει και το μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων των Ελλήνων προς την εφορία. Σωστά. Αυτά λοιπόν είναι, αν θέλετε, τεχνάσματα, mm-hmm. τεχνάσματα οικονομολογιστικά, τα οποία δείχνουν ότι στην ουσία, και όταν λέω στην ουσία εννοώ στην αύξηση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, γιατί είναι το μόνο που μας σώζει, mm-hmm. Δεν έχει δημιουργηθεί οτιδήποτε. Αύξηση σημαίνει επενδύσεις. Αύξηση σημαίνει μείωση ή εξάλληψη απεργίας. Ναι. Αύξηση σημαίνει ότι υποκαθιστούμε εισαγωγές. Αύξηση σημαίνει ότι μεγαλώνουν οι εξαγωγές. Αύξηση σημαίνει ότι θα υπάρχει στο βιομηχανικό εξοπλισμό που κατά βάση δίνει τις υπεραξίες, είναι με τα σημερινά δεδομένα σχεδόν πεπαλαιωμένος. Mm-hmm. Είναι τόσο γρήγορη αυτή η ανέλυξη της παραγωγής στη βιομηχανία, ώστε εμείς έχουμε χάσει ήδη 20 χρόνια, περίπου 10 χρόνια ή 8 χρόνια, έχουμε χάσει αυτή την επικαιροποίηση. Και χρειάζονται κεφάλαια, φαντάζομαι, και για να υπάρξει τώρα ανανέωση. Χρειάζονται κεφάλαια. Τα κεφάλαια που είναι. Τα κεφάλαια θα μπορούσαν να αντιληθούν από δύο πλευρές. Πρώτον, επενδύσεις από ξένους, ναι, οι οποίοι μπορούν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Ναι. Και δεύτερον, από τους Έλληνες επιχειρηματίες. Οι Έλληνες επιχειρηματίες, είπαμε, γιατί δεν μπορούν να κάνουν επενδύσεις, επειδή οι τράπεζες, βέβαια, στην ουσία δεν έχουν δεν να τους, οι τράπεζες, δεν έχουν, ναι, να τους δώσουν. Σωστά. Οι ξένοι, με αυτό το, με αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν για να γίνουν mm-hmm. οι επενδύσεις αυτές στην Ελλάδα, ναι, είναι εξαιρετικά διστακτική. Και θα έλεγα ότι η βιομηχανία είναι μία συνεχή σε εξέλιξη δραστηριότητα. Mm-hmm. Δεν σταματάει. Δηλαδή, πρέπει κάθε τόσο να ανανεώνει μηχανολογικό εξοπλισμό για να μπορεί να γίνεται παραγωγικότερη. Mm-hmm. Όσο γρηγορότερα, δει το θεσμικό πλαίσιο, όσο γρηγορότερα απονέμε τη δικαιοσύνη, όσο γρηγορότερα δίνονται οι άδειες λειτουργίας, όσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια δικαίου, όσο πιο σταθερό και όσο λιγότερο δημευτικό και στρεβλωτικό είναι το φορολογικό σύστημα, όσο καλύτερη είναι η παιδεία και η σύνδεση της παιδείας με τις επιχειρήσεις, όσο πιο εύκολη είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, όσο πιο ελεύθερα λειτουργεί η αγορά εργασίας, όσο φτηνότερο είναι το κόστος συναλλαγών. Mm-hmm. Και εκεί, ξέρετε, αναφέρομαι και στα κλειστά επαγγέλματα, βέβαια, τα οποία ακόμα δεν έχουν λήξει. Αυτοί απομυζούν πόρους από την πραγματική οικονομία. Τι θέλω να πω, δηλαδή, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες κερδών για τις επιχειρήσεις και των εγχωρίων και τις ενδεχόμενες, τις οποίες περιμένουμε. Περιμένουμε και περιμένουμε και περιμένουμε. Οι οποίες δεν έρχονται, αυτά, κύριε τα οποία, ναι, αλλά αυτά που τα οποία ανέφερα είναι το θεσμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει mm-hmm. την αντιμετώπιση
της χώρας σε οποιαδήποτε επένδυση. Μάλιστα. Ο κρατισμός είναι καλός, παραδοξολογία είναι. Όταν έχουμε, ξέρω εγώ, αστήρευτες πηγές πετρελαίου. Σωστά. Ή βουνά από χρυσό, ας πούμε. Έτσι. Να έχουμε τέτοια πράγματα, και μπορεί να στηρίζεται, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Σωστά. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα αποδόσεων στην πρωτογενή παραγωγή. Mm-hmm. Ξέρετε, πρωτογενής παραγωγή σημαίνει όλα αυτά που βγάζει η γη. Σωστά. Στη συνέχεια έρχεται η βιομηχανία, τα παίρνει και τα κάνει προϊόντα. Mm-hmm. Όποια και να είναι αυτά. Mm-hmm. Και είναι όλα όσα χρησιμοποιούμε. Ναι. Όλα. Αυτά που τρώμε, αυτά που πίνουμε, αυτά που φοράμε, αυτά που διασκεδάζουμε. Μάλιστα. Όλος αυτός ο τεράστιος κύκλος έρχεται από την πρωτογενή παραγωγή. Mm-hmm. Θα κάνω μια σύγκριση τριών χωρών. Η μία είναι η Ολλανδία, το δεύτερο είναι το Ισραήλ και το τρίτο είναι η Ελλάδα. Ναι. Η Ολλανδία, λοιπόν, από κάθε καλλιεργήσιμο στρέμμα, προσέξτε το καλλιεργήσιμο mm-hmm. στρέμμα, παίρνει 1.700 ευρώ. Το Ισραήλ παίρνει από κάθε καλλιεργήσιμο, το τονίζω, στρέμμα, 1.290 ευρώ. Mm-hmm. Η Ελλάδα από κάθε καλλιεργήσιμο στρέμμα παίρνει 190. Τεράστια. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, σε ποιο mm-hmm. πεδίο είμαστε, και αυτό το λέω με στεναχώρια, γιατί ξέρετε τι τεράστια κονδύλια έχουν εισέλθει στη χώρα μας για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες με στόχο την πρωτογενή παραγωγή. Mm-hmm. Θέλετε να σας πω για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, για τα πακέτα Ντελόρ, τις επιδοτήσεις. Ναι. Μέχρι πριν λίγο καιρό είχαμε κλείσιμο των δρόμων, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Σωστά. Σε επιδοτήσεις. Το θυμάστε. Ναι, 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 βέβαια. Αυτά, λοιπόν, τα κονδύλια έπρεπε να εξυγχρονίσουν την γεωργική μας παραγωγή. Και να σας πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Είχαμε, λόγω συγκυριών, μια έκρηξη του τουρισμού. Καλόδεχτη έκρηξη. Ναι. Έχουμε τρία χρόνια ρεκόρ τουριστικών αφίξεων, κύριε Καραγεωργίου. Συγκυριακά και χτυπάω ξύλο να μην αλλάξουν οι συνθήκες. Αλλά το συγκυριακά σημαίνει ότι το τεράστιο μπαμ που έγινε στη Βόρειο Αφρική και στην Τουρκία, με τρομοκρατικά χτυπήματα κλπ., έφερε τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Σωστά. Τώρα και αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, θα έχουμε μια κάμψη. Έχετε δίκιο. Θα έχουμε μια κάμψη. Λοιπόν, το 80% της διατροφής αυτών των ανθρώπων που έρχονται είναι εισαγόμενα. Μάλιστα. Τους προσφέρουμε ενδιέτηση που, ναι, θα μπορούσε. Έρχονται εδώ, περνάνε καλά, διασκεδάζουν, ψωνίζουν. Όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία φέρνει ο τουρισμός. Ναι. Γυρίζοντας στην πατρίδα τους, δεν υπάρχουν εκείνα τα προϊόντα τα οποία τους άρεσαν στην Ελλάδα. Σωστά. Με τέτοιου είδους όμως παραγωγές, με τέτοιου είδους παραγωγικότητες, με τέτοιου είδους mm-hmm. Αποδόσεις, αν θέλετε, mm-hmm. δεν είναι δυνατόν να φύγουμε από αυτή την κακή μας μοίρα. Σωστά. Άρα γι' αυτό, δηλαδή, αποτυπώνει και το γεγονός ότι είναι τέτοιος ο δανεισμός σε Ελλάδος σήμερα. Τα λέγαμε πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, που δεν μπορούμε να βγούμε σε αγορές. Σε αγορές, δηλαδή, μας έχουν πλέον ακτινογραφήσει ότι η Ελλάδα είναι μη επενδύσιμη χώρα, κύριε Παπαγεωργίου, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε. Είναι θλιβερό με την έννοια ότι μετά από 10 χρόνια τέτοιας ταλαιπωρίας και πόνου για όλο τον ελληνικό λαό, να είμαστε τώρα σε ένα σημείο που οι αγορές, ακούστε, ναι, οι αγορές δεν ξέρουν ούτε από πολιτικό κόστος, ναι, ούτε από ψηφοθυρίες ή μη, ούτε μέτρα, έχουν, ούτε... κανέναν. Οι αγορές είναι η ομοί πραγματικότητα. Η ομοί πραγματικότητα, λοιπόν, έρχεται να πει ότι αυτή τη στιγμή ένας καθρέφτης της... της δυνατότητος, θα έλεγα, mm-hmm. Της χώρας, που είναι τα επιτόκια των δεκαετών, ναι, ομολόγων, θα σας μιλήσω για 4 μονοχώρες, ναι, που ήταν στην ίδια θέση με εμάς. Και μάλιστα μπήκαν μετέπειτα στο μνημόνιο. Και βγήκαν, βέβαια, πολύ νωρίτερα. Θα σας πω, λοιπόν, από την αρχή. Η Πορτογαλία έχει 1,94 απόδοση mm-hmm. δεκαετούς. Η Κύπρος έχει 2,94. Η Ιρλανδία 1,02 και η Ελλάδα 4,55. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε το χάος της διαφοράς που χωρίζει mm-hmm. αυτά τα επιτόκια. Είναι
και μέχρι τετραπλάσια και μέχρι τριπλάσια και μέχρι διπλάσια. Αυτός ο καθρέφτης είναι ένας ομός καθρέφτης που ένας τεχνοκράτης, ένα φάντας πούμε, ναι, ναι, οι επενδυτές λένε ότι έτσι αξιολογούν το αξιόχρεον της Ελλάδος. Εάν λοιπόν δεν φτιάξουμε την παραγωγική μας μηχανή σε τέτοια επίπεδα, δεν έχουμε πολλές ελπίδες. Θα πρέπει να πουλήσουμε ή να υποκαταστήσουμε εισαγωγές έχοντας τους ίδιους όρους παραγωγικότητας με τις χώρες τις οποίες μας ανταγωνίζονται και ανταγωνιζόμαστε. Mm-hmm. Τους έχουμε? Δεν νομίζω ότι τους έχουμε. Σωστά. Πώς μπορούν να γίνουν? Θεωρώ ότι είναι ένα τιτάνιο έργο που θα έπρεπε να έχει αρχίσει εδώ και 10 χρόνια, αλλά θεωρώ ότι είναι ον εκ των ουκάνευ. Mm-hmm. Πρέπει να αρχίσουμε να νοικοκυρευόμαστε, να σφίγγουμε. Όχι όπως άκουσα, ας πούμε, χθες ότι κάποιες δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων, ας πούμε, είναι υπό πρόσληψη. Να. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και ο μη ενεργός πληθυσμός οικονομικά είναι πολύ περισσότεροι από τον ίδιο, κατά πολύ περισσότερο. Αλλά, άρα αυτός ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να θρέψει τον εαυτό του και να θρέψει και όλους αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια. Πόσο να φτάσουν οι υπεραξίες, δεν μπορεί να φτάσουν. Σωστά. Άρα το αξιόχρεο της Ελλάδος, αν δεν γίνουν βαθιά μεταρρυθμιστικές τομές, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Και το εύχομαι βέβαια να αλλάξει. Ωραία, λοιπόν, θα μείνετε και για το επόμενο κομμάτι. Θα σας κρατήσουμε, γιατί έχω αρκετά να σας ρωτήσω ακόμη. Θα πάμε σε λίγο στο πρώτο διάλειμμα της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Με το χρηματιστήριο, όπως βλέπετε, να καταγράφει ισχυρά κέρδη. Η είδηση της συγχώνευσης διαπορροφήσεως στην Κρυβάλη από την Eurobank έχει επιδράσει καταλυτικά σήμερα στην αγορά. Τα κέρδη είναι πάνω από 2% για το γενικό δίκτυο και ένα τζίρο, ο οποίος ήδη προσεγγίζει, όπως βλέπετε, τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το σημείο. Είμαστε πάντα μαζί εδώ με τον κύριο Νίκο Καραγεωργίου, τον πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανικών Επώνυμων Προϊόντων. Θα τον έχουμε μαζί μας και για το επόμενο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Την ίδια ώρα εξαιρετική είναι η εικόνα σε όλη την Ευρώπη. Η είδηση προφανώς ότι φεύγει η Αγγλία και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 μελών. Πλέον η ΕΕ θα έχει 27 μέλη και 19 μέλη βέβαια η Ευρωζώνη επιδρά θετικά. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. Ισχυρή άνοδο της τάξης του 2,28% καταγράφει το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα να σας πω ότι η μετοχή της τράπεζας Eurobank κερδίζει 22,76%, βρίσκεται στα 0,5750 ευρώ μετά την είδηση της απορρόφησης διασυγχωνεύσεως Grivalia Properties. Η μετοχή της Grivalia Properties κερδίζει 10,46%, ανωδικά η Τράπεζα Πειραιώς 8,74%, ανωδικά η Εθνική Τράπεζα 7,43%, κέρδη για την Alpha Bank 7,11% και για την Attica Bank 5,85%. Είναι σήμερα η τιμητική του τραπεζικού κλάδου με αυτή την είδηση, η οποία σαφώς έχει δώσει όθηση σε όλο το χρηματιστήριο. Πάντα μαζί μου ο κύριος Νίκος Καραγεωργίου, πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανικών Επώνυμων Προϊόντων. Κύριε Πρόεδρε, να μιλήσουμε και για την επωνυμικότητα των προϊόντων, καθώς ηγείστε του συνδέσμου. Είναι, και θέλετε, θα θέλαμε βέβαια να μας εξηγήσετε πού βρισκόμαστε, πώς είναι η χρονιά και τις προοπτικές. Αυτό πιστεύω και αυτό υπηρετώ. Θα σας πω γιατί. Η επωνυμία, ναι, το brand name, η μάρκα, όπως θέλετε πείτε το, κυριαρχεί στη ζωή μας. Σωστά. Πολλά χρόνια, αλλά και τώρα αποκτάει με την παγκοσμιοποίηση ένα ιδιαίτερο ρόλο. Η μάρκα εγγυάται την καλή ποιότητα, την εγγύηση του προϊόντος, mm-hmm, την τιμή, την καλή, για να μπορέσει να κυκλοφορήσει και ταυτόχρονα το loyalty, την πιστότητα, mm-hmm, σε αυτούς που απευθύνεται. Mm-hmm. Δεν τις επιτρέπεται να κάνει λάθος, αλλιώς θα ήταν ή ηλίθια ή με αυτοκτονικές τάσεις. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να φέρει πείνα, ας πούμε, και δεν επεκτείνεται μόνο σε προϊόντα. Η Ελλάδα είναι ένα πολύ σπουδαίο brand στον τουρισμό. Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Τα πιο ισχυρότερα, βέβαια. Θα έπρεπε λοιπόν, όπως θα έπρεπε,
να ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις που έχουν οι άνθρωποι, που τη δημούν οι άνθρωποι, έρχονται να μείνουν, να ξοδέψουν, να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά, να ανταποκρίνεται σε αυτά. Mm-hmm. Είναι τόση η ομορφιά της χώρας μας, ώστε ανταποκρίνεται, θα έλεγα, σε ένα μεγάλο βαθμό. Για να δούμε την οικονομική πλευρά του θέματος. Το 80% των προϊόντων που θρέφουν αυτούς τους ανθρώπους είναι εισαγόμενα. Μάλιστα. Οι παραγωγές μας έπρεπε να είναι έτσι διαρρυθμισμένες, ώστε να μην καλύπτουν όλο αυτό. Δεν είναι δυνατόν, αλλά να καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος. Και αυτή η επωνυμικότητα έπρεπε να χαρακτηρίζουν και όλα τα προϊόντα τα οποία εξάγουμε στις ξένες αγορές. Δεν έχουμε αποκτήσει ένα κρίσιμο μέγεθος για να μπορέσουμε να κάνουμε διαφήμιση ή προβολή. Θυμάστε την ιστορία που ισχύει, τον Greek yogurt. Βέβαια. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία που ξεκίνησε από μια ελληνική βιομηχανία. Σωστά. Βεβαίως στο δρόμο μπήκαν και άλλοι στην αγορά αυτή, αλλά αυτό δεν πάβει να είναι ένα δείγμα πολύ μεγάλης επιτυχίας που στηρίχθηκε σε ένα brand name, mm-hmm. όπως το λένε. Mm-hmm. Αλλά για παρακολουθήστε και λίγο τη ζωή όλων μας. Σε όλες τις εκφάνσεις της εμπιστευόμαστε αυτό το πράγμα που έχει όνομα και επώνυμο. Πόσο δύσκολα χτίζεται ένα brand και πόσο εύκολα καταστρέφεται, κύριε Πρόεδρε? Το brand χτίζεται σε δεκαετίες και υπάρχουν πάρα πολλά brands που έχουν και ζωή αιώνα ή και αιώνων καμιά φορά. Αρκεί ένα ολίσθημα για να πέσει η μάρκα. Αν δεν ικανοποιήσει, δηλαδή ο σχετισμός value for money, η αξία όσον αφορά την τιμή, ναι, αν διαταραχθεί, εκεί τελειώνει η ιστορία. Σωστά. Και στην ποιότητα που θα πρέπει να είναι συνεχώς άψογη και σταθερή και κοιημένη, αλλά και η τιμή να είναι σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μπορεί να αγοραστεί από τον πολύ κόσμο. Η τιμή, η ποιότητα δεν τη συζητώ. Ναι. Η τιμή είναι παρεπόμενο της παραγωγικότητας. Παραγωγικότητα σημαίνει, να το εξαπλουστεύσω εντελώς, ότι παράγω πολλά πράγματα. Έτσι. Παράγω καλά πράγματα. Τα καλά πράγματα εξασφαλίζουν την ποιότητα και τα πολλά πράγματα εξασφαλίζουν την τιμή. Mm-hmm. Και εκεί πάνω λοιπόν πάω και γράφω μεγάλα γράμματα το όνομά μου. Μάλιστα. Εγώ είμαι αυτός που το πουλάω αυτό το mm-hmm. προϊόν. Όταν λοιπόν εσείς σαν καταναλωτής μείνετε ευχαριστημένος, δεν θα επαναλάβετε την αγορά. Βέβαια. Και θα επαναλάβετε. Θα κάνετε δοκιμές τυχόν άλλων προϊόντων, επωνύμων ή μη, και από εκεί πέρα θα καταλήξετε τι σας συμφέρει. Mm-hmm. Όταν έχουμε φτάσει λοιπόν, γιατί υπήρχε ένας πόλεμος μεταξύ των private label, ναι, ναι, των καταστημάτων και των επώνυμων προϊόντων, ο οποίος στις φτωχότερες τάξεις είχε μια σχετική επιτυχία, ναι, αλλά όταν το 80% και πάνω είναι αγορές επωνύμων προϊόντων από το μέσο καταναλωτή, χωρίς κατεύθυνση όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μπαίνει κανείς με το καρότσι στο δεν είναι ελεύθερο να αγοράσει ό,τι θέλει, καταδεικνύει την αξία της μάρκας. Με όλες όμως τις ευνοϊκές οπτικές που χαρακτηρίζει τη μάρκα. Αν θα αγοράζατε ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, θα διαλέγατε εκείνο. Ανάλογα με το βαλαντιό σας. Δεν κυκλοφορεί κανένα αυτοκίνητο. Να ρωτήσω, ο κλάδος γενικά των επωνύμων προϊόντων, το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ποιο είναι, πιστεύετε, που αντιμετωπίζει? Είναι αυτό που λέτε η παραγωγή, θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγή, είναι μικρά τα μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων για να μπορέσουν να διατηρηθούν σε υψηλό επίπεδο? Τι είναι αυτό, πιστεύετε, που παλεύετε και εσείς από τη θέση του Προέδρου, αλλά και οι συνάδελφοί σας? Έχουμε μια μικρή αγορά. Mm. Οι ελληνικές εταιρείες, λοιπόν, δεν είναι προσανατολισμένες όπως οι πολυεθνικές, ναι, σε πολύ μεγάλες παραγωγές. Σωστά. Ώστε να ανοίξουν και εργοστάσια αλλού. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν εταιρείες που έχουν ανοίξει και εργοστάσια σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Αλλά όταν δραστηριοποιείς σε μια αγορά 10 εκατομμυρίων, πώς να πας αμέσως σε μια αγορά 60 εκατομμυρίων ή 100 εκατομμυρίων? Σωστά. Θα πρέπει να έχεις δεκαπλασιάσει δυνατότητες παραγωγής. Να αλλάξει όλη τη δομή της εταιρείας. Όλη τη δομή. Όλη τη δομή. Ωστόσο, εδώ θα επιμείνω στο θέμα της επάρκειας που πρέπει να έχει η Ελλάδα σε διτά. Mm-hmm. Πρώτον είναι να υποκαταστήσει εισαγωγές, που αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Σωστά. Και δεύτερον,
να λειτουργεί με τους ίδιους όρους παραγωγικότητας χρηματοδότησης θεσμικού πλαισίου των επιχειρήσεων των χωρών τις οποίες ανταγωνίζεται. Έτσι. Πάλι διτά. Σωστά. Λοιπόν, εκεί δεν τα έχουμε καταφέρει, θα έλεγα, και πολύ καλά. Άρα θα πρέπει να γίνει οικονομικά, θεσμικά, επενδυτικά, να γίνει μια προσπάθεια να φτάσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας ανταγωνίζονται. Δεν μας φταίνε αυτοί. Όχι βέβαια. Εμείς φταίμε. Εμείς πρέπει. Θα πρέπει να φτάσουμε λοιπόν αυτά τα επίπεδα, όλα αυτά τα οποία ανέφερα πριν. Mm-hmm. Για τη δικαιοσύνη, για την παιδεία, yeah. για τη φορολογία, για την, για τη σύνδεση ανωτά των πανεπιστημίων. Με την αγορά εργασίας. Με την παραγωγή, με τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι. Σωστά. Δεν θα γίνουν όλοι γιατροί και δικηγόροι και πολιτικοί μηχανικοί να πάρει ευχή και να λείπουν από κάτω οι χειριστές μηχανημάτων, οι ξυγονικολητές, οι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Ένας τεράστιος τομέας ο οποίος απορροφά πολύ σημαντικό αριθμό εργαζομένων είναι πλέον τα logistic. Ναι, ναι, βέβαια. Logistic, πάλι υπεραπλουστεύω, είναι ότι είναι αυτή η ενέργεια που φέρνει ένα αγαθό από όπου και αν παράγεται η πρώτη ύλη σε εκείνο που το χρησιμοποιεί. Μάλιστα. Όπου και αν παράγεται. Μάλιστα. Αυτό ξέρετε σημαίνει περιγραφή της παγκόσμιας οικονομίας. Ακριβώς. Θέλετε pipelines για καύσιμα, αγωγούς. Θέλετε βαπόρια. Θέλετε τρένα, αυτοκίνητα. Θέλετε αποθηκευτικούς χώρους. Θέλετε την οργάνωση, την ψηφιακή οργάνωση όλων αυτών. Πότε θα παραχθούν, πότε πρέπει να μεταφερθούν, πού πρέπει να πάνε και πώς θα διαχυθούν μέχρι σε εκείνο το σημείο του ραφιού που η σύζυγός σας ή η δική μας θα το βρει. Αντιλαμβάνεστε τι μέγεθος είναι αυτό. Τρομερό μέγεθος. Τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται το θριάσιο πεδίο με την οπτική ότι λόγω Κόσκο θα χρειαστούν πάρα πολλά πράγματα για να ενδεχομένως και για τη συναρμολόγηση των αγαθών, είτε για τη μεταφορά προς όλη την Ευρώπη. Μεγάλος πυλώνας, γιατί πυλώνα, το θριάσιο. Το διεθνές μπραντ δεν γνωρίζει σύνορα. Όχι βέβαια. Δεν και δεν καταλαβαίνει και αυτό που λέτε από γραφειοκρατίες και από καταστάσεις αργόσυρτες. Θα σας πω και κάτι χαριτωμένο. Στις μέρες μας ήταν, ίσως και πιο νωρίς, αρχές Νοεμβρίου, είχαν αρχίσει εκείνες οι ταραχές που οι μετανάστες είχαν κάτσει στη γραμμή στην Ιδωμένη. Ναι, βεβαίως το θυμάμαι. Και οι οποίοι μετά ακολουθούσαν τις γραμμές για να βγουν. Οι άνθρωποι, όχι μόνο αυτό, να πάνε σε άλλες χώρες. Δεν άφηναν το τρένο να περάσει. Και δεν άφηναν το τρένο, βέβαια. Δεν άφηναν το τρένο. Ξαφνικά διεθνείς εταιρείες τραβάγαν τα μαλλιά τους γιατί έπρεπε να προλάβουν τη χριστουγεννιάτικη και την πρωτοχρονιάτικη αγορά της Ευρώπης. Σωστά. Η οποία με τις συνθήκες αυτές δεν ήταν δυνατόν να την προλάβουν. Βέβαια. Δείτε τώρα ένα τόσο, θα έλεγα, μικρό τυχαίο γεγονός, πώς επηρέασε ολόκληρη τη γραμμή που ονομάζεται logistics. Ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, γιατί μετά από 10 χρόνια τέτοιου κόπου και τέτοιων βασάνων για τον ελληνικό λαό με τρία μνημόνια, ύφεση, η αγορά, η κοινωνία δείχνει πάλι τόσο πολύ καταπονημένη και δεν δείχνει ότι έχει μπροστά της όραμα. Έχετε μια απάντηση? Αυτό ίσως είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχουμε. Γιατί αυτή η παθητικότητα, αν θέλετε, η λέξη δηλαδή, να τα βολέψουμε. Να τα βολέψουμε. Έχουμε συνηθίσει στα λίγα πλέον, δηλαδή λέτε, δεν έχουμε προοπτική. Συνηθίσει στα λίγα. Όλοι λένε ότι φταίνει η πολιτική, φταίνει οι συνθήκες, φταίνει αυτό, οι καφετέρειες είναι γεμάτες, η ανεργία είναι στο 1.000.000 και 500.000 έχουν φύγει οι άνθρωποι. Τι κάνουν αυτοί, πού να βρουν δουλειές? Το κλειδί της ιστορίας λοιπόν είναι η οικονομική ανάπτυξη ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και αν θέλετε τις αμοιβές, δεν τις ορίζει καμιά διάταξη του Υπουργείου Εργασίας. Τις αμοιβές τις ορίζει η οικονομική άνθηση των επιχειρήσεων. Τα κέρδη των επιχειρήσεων. Και ξέρετε, ακόμα συνεχίζει η λέξη κέρδος να είναι, ξέρω εγώ, αμαρτωλή λέξη. Δαιμονοποιημένη η ιστορία είναι το κέρδος, το οποίο αποτελεί το αίμα που σφίζει στις αρτηρίες
το κέρδος. Πώς θα επανεπενδύσει ο άλλος, πώς θα εξυγχρονίσει αν δεν έχει κέρδη. Λοιπόν, τώρα τον αναφέρει. Και τι έμεινε, ο ιδιωτικός τομέας, όπως είπαμε πριν, ότι θα πρέπει να ζήσει μια μισή φορά ανθρώπους από ότι είναι αυτός. Βέβαια. Δύο ενδεχομένως με τους οικονομικά μη ενεργούς ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συγκρίσεις δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Είναι ξεροκέφαλα. Όπως και, η χώρα που βρίσκεται τώρα, οι αγορές είναι ξεροκέφαλες. Άρα η χώρα που βαδίζει, έχει μπροστά τις εκλογές το 19. Τομές τέτοιες ώστε να ενθαρρύνουν να αρθούν όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε πριν και να μπορέσουν ξένες επενδύσεις να έρθουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν. Να δημιουργηθούν τέτοιες μονάδες οι οποίες θα απορροφήσουν ανθρώπους, τους οποίους χρειάζονται ούτως ή άλλως, αλλά να γίνει ελκυστικό το τοπίο. Τα φαντ σε όλο τον κόσμο έχουν μια λίστα μπροστά τους με 150 χώρες. Εκεί λοιπόν στις scorecards οι οποίες είναι, λένε τα θετικά και τα μη θετικά. Όσο αυξάνεται λοιπόν το ρίσκο, πέφτει η διάθεση. Ή προσδοκούν πολύ περισσότερα ευκαιριακά κέρδη. Σωστά. Ο πίνακας που διαβάσαμε για τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων δείχνει ξεκάθαρα το πώς αξιολογούνται και βαθμολογούνται οι πιθανότητες να συγκεντρώσει επενδύσεις η Ελλάδα ή να μην συγκεντρώσει. Άρα, ένα συνδυασμός πραγμάτων οι οποίες ξεκινώντας, αν θέλετε, από όλα αυτά, από τη δικαιοσύνη, από την παιδεία, από τη φορολογία, όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τύχουν ριζικών αλλαγών. Εάν ήσασταν ή ήμουν επενδυτής του εξωτερικού και δεδομένης της θέσης Ελλάδος, να μπορέσω χωρίς να κινδυνεύω από τη μια μέρα στην άλλη, από την πολιτική αστάθεια, να χάσω τα. Και στο κάτω-κάτω το επαναλαμβάνω. Γιατί έχω όλες αυτές τις εναλλακτικές λύσεις παγκοσμίως. Φτιάξε το σπίτι σου, φτιάξε το μαγαζί σου, να έρθω. Σωστά. Αλλά μην μου λες ότι το κέρδος το οποίο θα βγάλω είναι δαιμονοποιημένο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, δείτε τις σκουριές και τελείως. Ναι, ναι, οι σκουριές βέβαια. Το μεγάλο θέμα αυτό. Έχουν κερδίσει είναι τα δικαστήρια και η επένδυση πλέον να πηγαίνει. Ναι, και έσπευσε να το συμπληρώσει ο Ρουβίκονας πηγαίνοντας στην Καναδική πρεσβεία. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα σύντομα. Να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Και πιστεύω αρχές του 19 να τα ξαναπούμε πάλι εδώ με καλύτερα νέα και καλύτερη αισιοδοξία. Μεγαλύτερη αισιοδοξία, μάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Νίκος Καραγεωργίου, πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανικών Επωνύμων Προϊόντων. Είναι μια ημέρα όπου λόγω της σημαντικής είδησης της Eurobank που απορροφά την Crivalia Properties, το χρηματιστήριο δείχνει μια πολύ καλή συνεδρίαση. Είχαμε καιρό να δούμε αυτή τη συνεδρίαση, όμως έτσι κι αλλιώς οι μέρες είναι φορτωμένες. Θυμίζω 12 Δεκεμβρίου έχουμε το ξεκίνημα της ζήτησης στη Βουλή για τον ελληνικό προϋπολογισμό. Χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το πράσινο φως για το Brexit. Η Αγγλία θα πάυσει να είναι το 28ο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να δούμε βέβαια πότε θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να εξέλθει των αγορών, να μπορέσει να δανειστεί. Σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά να φιλοξενώ τηλεφωνικά τον συνάδελφο και καλό φίλο τον Νίκο Δρόσο, οικονομικό συντάκτη. Νίκο, καλημέρα και καλή εβδομάδα από το SBC και την εκπομπή Day to Day. Πολύ καλημέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ θερμά. Ξέρω ότι είναι ώρα εργασίας στο πρακτορείο που εργάζεσαι ως αρχισυντάκτης, στο αθηνικό πρακτορείο. Ένα πρώτο σχόλιο. Καταρχάς, για το πώς είδες την είδηση του Σαββατοκύριακο, η οποία έχει δώσει ως θετικός καταλήτης μία άνοδο σήμερα στο χρηματιστήριο, την απορρόφηση της Crivalia Properties από την Eurobank, Νίκο. Ανέστη μου, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα, όπως καλά γνωρίζεις και εσύ. Το χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή βιώνει μία μίνι άνοιξη. Έχει και καταγράφει κέρδη που είχε να σημειώσει καιρό. Στις τραπεζικές, με οδηγό βεβαίως στις τραπεζικές μετοχές και δει την Eurobank, η οποία αν δεν απατώ με αυτή τη στιγμή δεν βλέπω μόνη, τώρα να πρέπει να είναι πάνω από 23%. Σωστά, σωστά. Και οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη σε ένα κατά τα λοιπά ταλαιπωρημένο μέτωπο,
αυτό των κόκκινων μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς δίνει μια προοπτική, δίνει έναν ορίζοντα, ένα δρόμο που ενδεχομένως και άλλα πιστωτικά ιδρύματα ακολουθήσουν, επιλύοντας έτσι ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει την ελληνική οικονομία συνολικά. Γιατί κακά τα ψέματα, ο τραπεζικός τομέας αυτή τη στιγμή δεν επιτελεί τον φυσικό του ρόλο ως αποτέλεσμα του κρατήματος που βιώνει από τα κόκκινα δάνεια. Νίκο, και σε αυτό το σημείο πιστεύεις έχουμε καθυστερήσει να τρέξουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια? Θεωρείς ότι θα πρέπει να γίνουν νωρίτερα αυτές οι κινήσεις? Είναι σαφές, όλοι το λένε. Μπορεί το ελληνικό τραπεζικό τομέας αυτή τη στιγμή να συμβαδίζει με τους στόχους που έχουν τεθεί. Όμως το γεγονός ότι οι χορηγήσεις παραμένουν σε αρνητικό ενδεχομένως έδαφος ή, εν πάση περιπτώσει, η πιστωτική επέκταση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και ότι ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ακόμη σε αυτά τα δυσθεώρητα επίπεδα, καθιστά σαφές ότι υπάρχει μεγάλο έδαφος δραστηριοποίησης για την επίλυση αυτού του θέματος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν απουσιάζει ο αιμοδότης από την οικονομία, τότε η οικονομία σιγά σιγά στραγγίζει. Σωστά. Δεν λειτουργεί κανονικά. Θέλω τώρα την εκτίμησή σου για το πότε θα μπορέσει η χώρα να βγει στις αγορές να δανειστεί. Με την έννοια ότι σαφώς υπάρχει βέβαια αυτό το μαξιλάρι των 26,3 δις ευρώ μέχρι το 2022. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η αγορά και με βάση και το κόστος του δανεισμού, λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου, παραμένουμε ακόμη εκτός αγορών. Αυτό βλέπεις να συμβαίνει με μια πρώτη επιχείρηση από τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Χουλιαράκη στις αρχές του 19, Νίκο? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το οικονομικό επιτελείο εστιάζει με τα tours που κάνει, τις επισκέψεις της στη διεθνή αγορά, ακριβώς στην προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος και στο να καταδείξει ότι τα πράγματα άλλαξαν στην Ελλάδα. Οι αποδόσεις των ομολόγων δείχνουν ότι ακόμη δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Είμαστε όμοιροι των όσων συμβαίνουν στη γειτονική Ιταλία. Είμαστε όμοιροι των δικών μας προβλημάτων και είναι αρκετά. Οι αγορές θα πούν πότε είναι δυνατόν να προσφέρουν στην Ελλάδα βιώσιμα επιτόκια. Αυτή τη στιγμή είμαστε σταθερά πάνω από το 4,5%, επίπεδο το οποίο είναι, αν θέλεις, απαγορευτικό για μας και βεβαίως κατά πολύ υψηλότερο άλλων αντίστοιχων οικονομιών. Οι φίλοι μας, οι Πορτογάλοι, δανείζονται με 1,7, αν δεν απατώμε, στο δεκαετές τους ομόλογο. Εμείς είμαστε 3 φορές επάνω και βάλε. Δυστυχώς επιβεβαιώνονται εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ότι είμαστε εκτός μνημονίου, εκτός αγορών. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, το πότε θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε εξαρτάται και από το διεθνή περίγυρο, αλλά σαφώς και από εμάς. Εξαρτάται, και αναφέρομαι στον κύριο Καραγεωργίου τώρα, σε όλα όσα απαρίθμησε ο κύριος Πρόεδρος πριν από λίγο και στα μηνύματα που εμείς εκπέμπουμε στη διεθνή αγορά. Σωστά. Εάν κατορθώσουμε να καταστούμε εκ νέου πόλος έλξης διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, είτε για άμεσες επενδύσεις, είτε για χαρτιά τα οποία εκδίδει η χώρα μας, αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο η ιστορία θα δείξει. Σωστά. Σε 6 μήνες από τώρα θα έχουμε οπωσδήποτε ευρωεκλογές και περιφερειακές και δημοτικές. Δεν αναφέρουμε σε εθνικές εκλογές, αλλά δεν θα τις αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό από μόνο ότι είναι ένας αρνητικός καταλήτης, ή πιστεύεις ότι πλέον έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια και θα πρέπει η χώρα λίγο να ανεβάσει ταχύτητα για να μπορέσει να τα απεξέλθει πλέον και στο πλεόνασμα που πρέπει να εμφανίσει και το 2019 της τάξης του 3,5%, Νίκο? Κοίταξε, Ανέστη μου, όπως καλά γνωρίζεις και εσύ, ως βετεράνος και επιτρέψε μου το χαρακτηρισμό οικονομικό συντάκτης, η οικονομία επηρεάζεται από διάφορα τινά και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε το δημοκρατικό κύκλο και τις εκλογές οι οποίες έρχονται και την ανάγκη να γίνουν αυτές οι εκλογές στο ευρωπαϊκό και αυτοδιοικητικό επίπεδο. Καταρχήν θα δούμε εάν θα συμπέσουν και οι εθνικές εκλογές. Αυτό το οποίο είναι μείζον είναι η εμπέδωση της σταθερότητος, η εμπέδωση ενός κλίματος το οποίο δεν θα περιέχει εκπλήξεις, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν αρέσει στην οικονομική δραστηριότητα.
το περιβάλλον πρέπει να προσφέρει εχέγγυα σταθερότητας. Άρα, κατ' εμέ, όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερο. Γιατί θα βγάλει από τη μέση την παράμετρο της αβεβαιότητας, την παράμετρο της ενδεχόμενης, της πιθανής αστάθειας που αυτή περικλείει. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι οι ευρωεκλογές θα επηρεάσουν αρνητικά την οικονομία, αλλά θα δείξουν, θα είναι οπωσδήποτε ένα βαρόμετρο και για τις εθνικές εκλογές. Ορισμένα ποσοστά θα καταγραφούν, θα ερμηνευθούν πολιτικά και αντιστοίχως μετά θα επιταχυνθεί ή όχι ο χρόνος διενέργειας των επόμενων εθνικών εκλογών. Μάλιστα. Να τελειώσουμε, Νίκο, με μια εκτίμηση για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Αν βλέπεις να ολοκληρωθεί μέσα στο 19, να ξεκινήσει να δούμε το ελληνικό, να δούμε την πώληση των λιγνητορυχείων στη ΔΕΗ, να δούμε την πώληση των ελληνικών πετρελαίων, να δούμε την πώληση της ΔΕΠ, όλα αυτά πιστεύεις θα λήξουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 19. Ανέστη μου, η κοινοτική στο τελευταίο του ραπόρτο, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν σαφής. Έχετε μείνει πίσω. Τώρα, εάν θα μπορέσουν να κερδίσουν το χαμένο χρόνο, που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αμιγώς δική τους ευθύνη ή της κυβέρνησης, και πάλι μέλη να αποδειχθεί. Η πραγματικότητα είναι ότι το ρολόι γράφει καθυστέρηση, τα έσοδα από κρατικοποιήσεις δεν είναι τα προσήκοντα και αυτό αποτελεί μια περαιτέρω αρνητική πινελιά στο σχεδιάγραμμα της ελληνικής οικονομίας. Νίκο Δρός, ευχαριστώ θερμά για την τηλεφωνική σου συμμετοχή στην εκπομπή. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Ό,τι καλύτερο, Ανεστημία. Ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ θερμά τον καλό συνάδελφος Νίκος Δρόσος, οικονομικός συντάκτης. Τον διαβάζετε στο eurotoday.gr και βέβαια είναι και αρχισυντάκτης του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σε αυτό το σημείο θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Βλέπετε πάντα την εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει το SBC μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Τηλεοπτικού Σταθμού Ασπροπύργου. Σήμερα είναι Δευτέρα 26 Νοεμβρίου του 2018. Μια εξαιρετική ημέρα που είχαμε πάρα πολλούς μήνες να δούμε για το ελληνικό χρηματιστήριο. Με το γενικό δείκτη βλέπετε να υπεραποδίδει 2,57%. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν διότι είχαμε την είδηση της απορρόφησης διασυγχωνεύσεως της εταιρείας ακινήτων Grivalia από τη Eurobank. Αυτή την ώρα που σας μιλώ, η Eurobank καταγράφει κέρδη 20,20%. Η θηγατρική Grivalia ενισχύεται 12,97%. Η Πειραιώς κερδίζει 8,53%, 6,85% τα κέρδη της Alpha Bank. Η Εθνική ενισχύεται 5,71%, άνοδος για την Εκτέρ 5,04%, η ΜΙΚ ενισχύεται 3,62% και η Ελληνόλ κερδίζει 4%. Στις συμμετοχές που καταγράφουν απώλειες είναι η Ήλιδα, υποχωρεί 13,46%, η Τράστορ υποχωρεί 2,70%, 2,06% πτώση για τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, την Ευρωπαϊκή Πίστη, πτώση για τη Μίλη Λούλη 1,55%, το ΙΑΣΟ, το οποίο είναι στη διαδικασία δημοσίας πρότασης και εξόδου από το χρηματιστήριο, υποχωρεί 2,63%, το Ιατρικό Αθηνών χάνει 0,92%, πτώση για την εταιρεία Profile 0,83% και πτώση και για τον Τιτάνα 0,61%. Θυμίζω από 1η Ιανουαρίου του 19 ο Τιτάνας μεταφέρει την έδρα του στις Βρυξέλλες, ενώ το management, η διοίκηση, πηγαίνει στην Κύπρο. Την Παρασκευή είχαμε την Black Friday. Βέβαια, να ήταν μόνο η Παρασκευή, καλά θα ήταν. Νομίζω ότι φέτος ειδικά η Black Friday διήρξε κάποιες μέρες. Περισσότερο όμως για το θέμα και για μια πολύ σημαντική έρευνα που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θα μας ενημερώσει τώρα η συνάδελφος Ελπίδα Πουρναρά, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η εικόνα την Παρασκευή στις αγορές ήταν σχετικά χλιαρή σε γενικές γραμμές, με τον κόσμο να έχει ήδη προβεί στις αγορές του από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Η Black Friday που έγινε Black Week, λοιπόν, ήρθε για τρίτη φορά στην Ελλάδα από τη μακρινή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, από όπου δηλαδή πρωτοξεκίνησε. Οι τομείς που προσέλκυσαν μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών ήταν αυτή της τεχνολογίας, των καλλυντικών αλλά και της ένδυσης, με το 30% των καταναλωτών να πραγματοποιεί τις αγορές του την ημέρα της Παρασκευής, 23 του μηνός, έναντι ποσοστού 24% που, όπως είχε μετρηθεί το 2016, την πρώτη χρονιά δηλαδή που η ελληνική αγορά υποδέχτηκε το φαινόμενο. Όλα αυτά αναφέρει η έρευνα που εκφώνησε το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ σημαντικό είναι επίσης να αναφέρουμε ότι κυριότερο ρόλο
ρόλο στην ενημέρωση του κόσμου, διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και το διαδίκτυο εν γέννη με ποσοστό που άγγιζε το 57,6% έναντι 26,8% που ήταν το κομμάτι της τηλεόρασης, των τηλεοπτικών διαφημίσεων δηλαδή. Ανέστη. Μάλιστα. Ελπίδα, ευχαριστώ θερμά και σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε το ρεπορτάζ για την Black Friday που σας παρουσίασε το δελτίο ειδήσεων του Attica TV το απόγευμα της Παρασκευής. Πάμε να το δούμε τι ακριβώς συνέβη πριν από λίγες ημέρες. Είναι η ημέρα που έγινε τελικά εβδομάδα. Η Black Friday, η εισαγόμενη συνήθεια που προκαλεί τελείριο στις αγορές του εξωτερικού, έφερε και φέτος το κυνήγι των προσφορών στην Ελλάδα. Φέτος, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το φαινόμενο Black Friday επιστρέφει στην Ελλάδα, με τα καταστήματα να έχουν μπει σε ρυθμούς εκπτώσεων ήδη από τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου. Παρότι αυτή τη χρονιά δεν παρατηρήθηκε ο καταναλωτικός παροξυσμός των προηγούμενων, ωστόσο αρκετοί ήταν εκείνοι που περίμεναν από νωρίς έξω από τα καταστήματα για να προλάβουν τις προσφορές. Τα σκύπτρα των προτιμήσεων κρατούν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και gadget, με τους καταναλωτές να τιμούν δεόντως και τις ηλεκτρονικές αγορές. Είναι μια πολύ ωραία εβδομάδα, μια γιορτή για το λιανεμπόριο. Η Black Friday που ουσιαστικά έχει εξελιχθεί σε Black Week έχει δώσει τη δυνατότητα για μια ολόκληρη εβδομάδα στους καταναλωτές να βρουν προϊόντα πάρα πολύ καλά και επώνυμα σε Black Friday τιμές. Οι εκπτώσεις είναι πλέον κάτι πολύ κλασικό για τους πελάτες και φυσικά τα καταστήματα σαν εμάς κάνουν προσφορές όλο τον χρόνο. Απλά ειδικά αυτές τις μέρες, της εβδομάδας αυτής της Μαύρης Παρασκευής, μπορούμε και εμείς, επειδή είναι για λίγες μέρες, να κάνουμε τιμές που δεν μπορούμε να κάνουμε όλη την υπόλοιπη χρονιά. Όταν μία τηλεόραση μπορείς να την πάρεις 1.300 ευρώ πιο φθηνά ή να βρεις μία smart τηλεόραση 43 στα 160 ευρώ, αυτό είναι ειδικών ημερών. Προφανώς, λόγω της οικονομικής κρίσης, το Black Friday βοηθάει να ψωνίσουμε κάτι που θέλαμε εδώ και καιρό. Φυσικά γιατί περίμενα, γιατί πίστευα ότι θα υπήρχαν πολύ μεγάλες αλλαγές στις τιμές. Αλλά τελικά έκανα λάθος. Αρκετά καλά ενημερωμένοι και υποψιασμένοι φαίνεται πως επισκέφτηκαν τα καταστήματα οι καταναλωτές, αρκετοί εκ των οποίων έκαναν τη δική τους έρευνα αγοράς για να αποφασίσουν αν οι τιμές είναι πράγματι καλές. Γενικότερα η κρίση έχει επηρεάσει τον κόσμο και οτιδήποτε μπορούμε να επωφεληθούμε λόγω εκπτώσεων το εκμεταλλευόμαστε. Ψάχνω ουσιαστικά αυτό που θα είναι και ευκαιρία από πλευράς τιμής, αλλά και ευκαιρία από πλευράς χαρακτηριστικών. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες, τις οποίες θέλω να καλύψω με μια όσο το δυνατόν πιο καλή τιμή. Η προσέλευση του κόσμου σίγουρα είναι μεγάλη, αρκετά ικανοποιητική, εδώ τη συζητάμε. Ο κόσμος πλέον είναι πιο ενημέρωσης και πιο συνειδητοποιημένος συγκριτικά με τις άλλες χρονιές. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι στην κινητή τηλεφωνία, στα κινητά, σε παιχνιδομηχανές, PlayStation κατά κύριο λόγο, Xbox και αυτά, και σε laptop. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες κατηγορίες που έρχεται ο κόσμος να δει και να ψωνίσει και να πάρει τις προσφορές που έχουμε βάλει. Οι καταναλωτές δεν έμειναν ευχαριστημένοι από τις προσφορές, κυρίως σε είδη υψηλής αξίας, αντιμετωπίζοντας με κριτικό μάτι τις τιμές των προϊόντων, την ώρα που στο εξωτερικό η αξία τους πέφτει ακόμα και στο 80% της αρχικής. Αφενός δεν είχε ικανοποιητική προσφορά, αφετέρου πρόσεξε ότι οι τιμές πριν ήταν ανεβασμένες και ισομερίσαν το ποσοστό αυτό της έκπτωσης, σαν να είναι το ίδιο πράγμα. Θα πάμε να δούμε και αν όντως, ας πούμε, υπάρχει Black Friday, για να μην είναι Black Friday για το πορτοφόλι, θα ψωνίσουμε. Φέτος ήταν η πρώτη φορά που στην Black Friday συμμετείχαν και συνοικιακοί έμποροι, ελπίζοντας σε αύξηση του τζίρου τους. Ελπίζουμε ότι οι καταναλωτές θα έχουν κρατήσει και ένα μέρος των χρημάτων τους και για τα χρυσόγεννα και την πρωτοχρονιά. Θυμίζω ότι η καταβολή του δώρου του Χριστουγέννου θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι στις 21 Δεκεμβρίου. Είναι η τελευταία ημερομηνία. Λοιπόν, η σημερινή μέρα είναι εξαιρετική για το χρηματιστήριο Αθηνών, όπως εξαιρετική είναι και για το Λονδίνο. Προφανώς στην Αγγλία πανηγυρίζουν για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Φραγκφούρτα κέρδη 1,32 υποχωρεί το αμερικανικό νόμισμα έναντι του ευρώ, το 1,3792 ισοτιμή ευρώ-δολαρίου. Το αργό πετρέλαιο στα 51,20 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός υποχωρεί 0,52% 1.227,01 ευρώ. Η είδηση η οποία έχει κυριαρχήσει με το ξεκίνημα της σημερινής πρώτης συνεδρίασης της τελευταίας εβδομάδας του Νοεμβρίου
αφορά βέβαια την συγχώνευση διαπορροφής του Grivalia Properties από τη Eurobank. Περισσότερα και λεπτομερέστερα στοιχεία για αυτή τη σημαντική επιχειρηματική είδηση, η οποία είναι θετικός καταλύτης για τη σημερινή μεγάλη άνοδο στο χρηματιστήριο, θα μας παρουσιάσει τώρα από την αίθουσα σύνταξης η Μαρία Χατζησταυρίδη, η οποία μας περιμένει. Και Μαρία, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται τελικά, τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία? Καλημέρα Νέστη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank αποφάσισε την απορρόφηση της Grivalia. Βέβαια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Grivalia από προηγούμενη συνεδρίασή του είχε ήδη εγκρίνει τη συγχώνευση των δύο σχημάτων, η οποία θα ενισχύσει και την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Η Grivalia διαθέτει χαρτοφυλάκιο 116 ακινήτων με αξία 979,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα από τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου του ομίλου βρίσκονται στην Ελλάδα, καθώς τα 72 από αυτά βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και τα υπόλοιπα 38 σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ένα από αυτά βρίσκεται στην περιοχή των Σπατών. Ο ομίλος κατέχει και 2 εμπορικά ακίνητα στη Σερβία και 3 στη Ρουμανία. Στο τέλος του περασμένου Ιουνίου, η εσωτερική αξία του ομίλου Grivalia είχε διαμορφωθεί στα 900 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειωθεί ωστόσο, Ανέστη, ότι τόσο στη Eurobank όσο και στην Grivalia Properties σημαντικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει ο διεθνής επενδυτικός όμιλος Fairfax. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Αυτή την ώρα που σας μιλάω, η Eurobank ενισχύεται 18,28%, η Grivalia ενισχύεται 14,37%, η Πειραιώς κερδίζει 7,28% και η Alpha Bank κερδίζει 6,67% άνοδος και για την Εθνική Τράπεζα 5,62%. Σε αυτό το σημείο να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε για το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης από τρεις σημαντικούς φορείς, το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αλλά και το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς είναι ξεκάθαρο θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός της εταιρικής διακυβέρνησης και θα ισχύσει καινούριος το 2019. Ας δούμε το σχετικό βίντεο. Τις δυνάμεις τους ενώνουν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, η Ένωση Τραπεζών και το Χρηματιστήριο Αθηνών για την αλλαγή και βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης ύστερα από το εμβληματικό σκάνδαλο της Φολή-Φολή και την πολύκροτη υπόθεση της δημόσιας επιχείρησης αερίου που κλόνισαν την αξιοπιστία και την αξία των ως επιτοπλής των οικογενειακών ελληνικών επιχειρήσεων. Οι 14 προτάσεις που παρουσιάστηκαν σε κοινή συνέντευξη τύπου αφορούν μεταξύ άλλων στην ανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και την επικαιροποίηση του σχετικού ελληνικού κώδικα, όπως και στην ύπαρξη ανεξάρτητων μελών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, είτε είναι εισηγμένες είτε όχι. Τελευταία, παρατηρούνται ορισμένες σπουδαίες και εμβληματικές περιπτώσεις κακής εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες δεν είναι ο κανόνας προφανώς για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά ρίχνουν μια σκιά πάνω στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Για το λόγο αυτό, ο ΣΕΒ, η Ένωση Τραπεζών, αλλά και τα ελληνικά χρηματιστήρια έχουμε πάρει πρωτοβουλία ώστε να συσταθούν κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και να επισημαθούν στις ελεκτικές αρχές ορισμένα κενά για την έγκυρη και έγκαιρη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις μαζί με τις ελεκτικές αρχές να μπορέσουν να βγάλουν από πάνω τους αυτή τη σκιά της κακής εταιρικής διακυβέρνησης. Στην ένταξη της εταιρικής διακυβέρνησης, τα κριτήρια χρηματοδότησης προχωρούν πλέον οι τράπεζες, όχι μόνο για τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά και για όσες βρίσκονται εκτός του χρηματιστηρίου, όπως ξεκαθάρισε από το βήμα του ΣΕΒ ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών. Η αξιοπιστία του δημόσιου τομέα και των κυβερνήσεων έχει τρωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και η εμπιστοσύνη των αγορών. Και αυτό έχει κοστίσει στη χώρα πάρα πολύ. Αν αυτό συνοδευτεί με μια γενικευμένη αναξιοπιστία του ιδιωτικού παραγωγικού τομέα, νομίζω ότι το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα, η διαφάνεια και η συχνότητα της πληροφόρησης όλων των εμπλεκομένων, μετόχων, πιστωτών, προμηθευτών, δημοσίων αρχών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης. Το άρθρο 96 του νέου νόμου. Θα πρέπει και οι μη εισηγμένες να εκδίδουν τα αποτελέσματα χρήσεως του έτους εντός του πενταμήνου μετά το κλείσιμο της χρονιάς και αυτά να αναρτώνται στο γεμί, ώστε όλοι να ξέρουν ποια είναι τα νούμερα. Καθυστερήσεις σε αυτή την πολιτική θα πρέπει να τιμωρούνται. Και οι τρεις φορείς συμφώνησαν πως οι ορκωτοί λογιστές δεν είναι ισόβιοι, ζητώντας παράλληλα ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Στόχος όλων των προτάσεων είναι να μπει φρένο και στη διαρκή πτώση του χρηματιστηρίου. Είναι σημαντικό για όλες τις εταιρείες που δίνουν σημασία, δηλαδή τις εισηγμένες στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, να έχουν
εκείνη τη μορφή την παρακολούθηση της εταιρικής διακυβέρνησης που τους επιτρέπει να είναι αποδεκτές αξίες στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Ο κυρίαρχος στόχος είναι ο προβληματισμός που ξεκίνησε σήμερα από αυτήν εδώ τη θέση να φτάσει σε ένα σημείο υλοποίησης και μεταλαμβάνεσαι αυτών των ιδεών στο σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας, είτε είναι εισηγμένες είτε μη. Προφανώς για τις μη εισηγμένες είναι, κατά τη γνώμη μου, τεράστια η σημασία της συμμετοχής σε ένας ελληνικών τραπεζών σε αυτό το φόρο. Σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου, ΣΕΒ, Ένωση Τραπεζών και Χρηματιστήριο Αθηνών ζητούν κοινή υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό των κυρώσεων περί μη τήρησης υποχρεώσεων δημοσιότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρό και της διαδικασίας επιβολής τους. Να πάμε τώρα τηλεφωνικά στην χρηματιστηριακή εταιρεία Solidus και να συναντήσουμε τον οικονομολόγο, τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο, για το σχόλιο της εβδομάδας που ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς. Κύριε Χριστόπουλε, καλή εβδομάδα από την εκπομπή Day to Day. Επίσης και από ό,τι φαίνεται είναι καλή, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, αυτό έλεγα και πριν, είχαμε μήνες να δούμε τέτοιο ξεκίνημα σε μια χρηματιστηριακή αγορά και φαντάζομαι ότι ο θετικός καταλήτης είναι η εξελίξη στη Eurobank, κύριε Χριστόπουλε. Για την ενχώρια αγορά, σαφέστατα, είναι η εξελίξη στη Eurobank, αλλά δεν πρέπει να μην το δούμε ότι έχουμε και ένα πολύ καλό κλίμα και στις ευρωπαϊκές αγορές και ιδιαίτερα στην Ιταλία, με την προοπτική ότι η Ιταλική κυβέρνηση, μετά των επίσημων δηλώσεων και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, που δείχνει ότι μπορεί να ανταβρεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα ελλείμματα, δίνουν έναν θετικότατο τόνο, μπορούμε να πούμε, σήμερα στις αγορές. Και το Λονδίνο πανηγυρίζει όμως για τη συμφωνία για τον Brexit σε 36 λεπτά που είχαμε το Σαββατοκύριακο στην ΕΕ. Αν και όταν πανηγυρίζουν όλοι δεν είναι καλό, το κατατάσσουμε στα θετικά σήμερα και αυτό, κύριε Ντόκα. Δώστε μας ένα σχόλιο για το θέμα της Eurobank. Πώς είδατε αυτή την κίνηση να απορροφήσει την κρυβάλια με σκοπό βέβαια να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια? Καταρχάς βλέπουμε ότι οι αγορές το κρίνουν θετικά και αυτό φαίνεται από την άνοδο της μετοχής και οι αγορές επικροτούν τις λύσεις, κύριε Ντόκα, έστω και αν είναι εκ του σύναγγης και δεν είναι με καινούργια και φρέσκα χρήματα. Αυτή τη στιγμή η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και γενικότερα η αγορά ήθελε να ακούσει κάποιο θετικό νέο, ήθελε να δει μια κίνηση η οποία να είναι πραγματική και να μην είναι στα χαρτιά και να μην είναι μόνο συζητήσεις. Προσωπικά εκτιμώ ότι είναι η αρχή της λύσεως αυτού του προβλήματος. Σίγουρα θα δούμε κινήσεις και από τις άλλες τράπεζες στο άμεσο μέλλον πάνω σε αυτό το μεγάλο ζήτημα, το οποίο ταλαιπωρεί την ελληνική αγορά και την τραπεζική και την οικονομική ζωή του τόπου αλλά και τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή το κρίνουμε καταρχάς θετικά. Αύριο έχουμε ο ΠΑΠ και Aegean στα 9 μήνα που θα ανακοινωθούν. Πιστεύετε ότι επειδή είναι δύο εταιρείες ποιητικής κεφαλαιοποίησης θα τονώσουν επίσης τα καλά νέα για το 9 μήνο, κύριε Χριστόπουλε? Αν τα αποτελέσματά τους είναι καλά, που τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται η μία εταιρεία είναι στη βαριά βιομηχανία του τουρισμού της χώρας, οτιδήποτε βγαίνει θετικό, οτιδήποτε δημιουργεί κέρδος είτε εταιρικό είτε οτιδήποτε άλλο είναι στα θετικά, κύριε Ντόκα. Η αγορά έχει ανάγκη και ιδιαίτερα οι χρηματιστηριακές αγορές. Αυτό που αγοράζουν είναι τα κέρδη, είναι οι προοπτικές των εταιριών, είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Η εβδομάδα μπορεί να κλείσει καλά και το λέω αυτό διότι την Παρασκευή στο Buenos Aires θα έχουμε τη σύνοδο των 20 των ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, τη 20, όπου αναμένεται και συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του, όπου το θέμα του εμπορικού πολέμου παγκοσμίως είναι αυτό που ταλαιπωρεί τη διεθνή οικονομία, δεν είναι, κύριε Χριστόπουλε? Είναι η μεγάλη εικόνα του κάδρου, κύριε Ντόκα, ο οικονομικός πόλεμος. Εγώ δεν θα το έλεγα οικονομικό πόλεμο, θα το έλεγα ο επαναπροσδιορισμός των εμπορικών σχέσεων του πλανήτη. Ο κύριος Τραμπ συνηθίζει να μας εκπλήσει, θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια πάλι δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι την Παρασκευή θα είναι η τελευταία μέρα για τους δείκτες εδώ, γι' αυτό το που μας ταλαιπωρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το MSCI, διάστημα, ναι, που έχουμε τις νέες οδοκοντριών τραπεζών. Στη δική μας αγορά, ιδιαίτερα προς το κλείσιμο, θα έχει τη δική του βαρύτητα. Αλλά αυτό θα το δούμε την Παρασκευή. Και ένα τελευταίο, θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η παράταση που δόθηκε για το διαγωνισμό των ελληνικών μονάδων της ΔΕΗ θα ανακοινωθεί και σήμερα στο ΔΣ ήταν αναγκαία, έτσι ώστε να κλείσει και αυτό το μεγάλο μέτωπο για τη ΔΕΗ, κύριε Χριστόπουλε?
Νομίζω ότι είναι εκ των όνου κάνευ αυτό. Οτιδήποτε, κύριε Ντόκα, βοηθάει στο νοικοκύρεμα των πραγμάτων, γιατί και οι εταιρείες είναι ταλαιπωρημένες. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση, είχαμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και γενικότερα και τα οικονομικά του κράτους, τα δημοσιονομικά ήταν ταλαιπωρημένα. Οτιδήποτε μαζεύεται, οτιδήποτε νοικοκυρεύεται, αυτό οι αγορές θα το αποτιμούν θετικά και θα το αγοράζουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, κύριε Χριστόπουλο. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, και πάμε τώρα τηλεφωνικά να συναντήσουμε εκ νέου την Ελπίδα Πουρναρά, να δούμε τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις που έχουν προκύψει έως αυτή την ώρα, με το κεντρικό ρολόι του SBC να δείχνει 11 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι. Ελπίδα, σε ακούμε. Τη συγχώνευσή τους ανακοίνωσαν Eurobank και Grivalia. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ο νέος όμιλος στοχεύει σε δίκτυ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων NPE της τάξης του 15% έως το 2019 και μονοψήφιο δίκτυ ως το 2021. Η υποσύσταση θυγατρική εταιρεία της News Phone Levante Ferries υπέγραψε προσύμφωνο αγοράς πλοίου με την ναυτική εταιρεία Cephalonian Lines και η μεταβίβαση του πλοίου θα γίνει μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2019. Επιστρέφοντας στην Grivalia Properties, αύξηση 16% των καθαρών κερδών της, τα οποία ανήλθαν πλέον στα 41,2 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε η ΑΕΑΠ για το 9ο του 2018, έναντι 35,5 εκατομμυρίων ευρώ της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αυξημένα κατά 12% ήταν και τα έσοδα από μισθώματα της εταιρείας την ίδια περίοδο, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 53,8 εκατομμύρια ευρώ. Τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα αγγίξει η αξία του χαρτοφυλακίου της Εθνικής Πανγαίας το προσεχές διάστημα, μετά και τη συμφωνία άνω των 145 εκατομμυρίων ευρώ με την Τράπεζα Κύπρου για την απόκτηση ποιοτικών κτηρίων σε Κύπρο και Αθήνα, σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κύριου Άρη Καρυτινού. Ενώ τέλος, σε νέα μεγάλη επένδυση στοχεύει η Motor Oil για το διυλιστήριο των Αγίων Θεοδόρων στον τομέα της διύλυσης και το περαιτέρω άνοιγμα στην αγορά φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα, η κίνηση αυτή δρομολογείται για τον Ιανουάριο και θα αφορά project για τη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος, ενώ εντάσσεται στην πάγια στρατηγική του ομίλου με στόχο να γίνονται καλύτερα και ανταγωνιστικότερα τα προϊόντα που παράγει. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελπίδα Πουρναρά, ευχαριστώ θερμά. Να σας πω ότι σήμερα στη Φραγκφούρτη μεταβαίνουν στελέχη της Τραπέζης Ελλάδος προκειμένου να ενημερώσουν τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό, τον SSM, προκειμένου να τους ενημερώσει για το σχέδιο Στουρνάρ αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια. Είναι μια εξέλιξη θετική, να τρέξει λίγο η κατάσταση. Όπως σας έχω πει, βέβαια, αυτό για να ολοκληρωθεί και να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια από σήμερα, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ, όπως λέει και η λαϊκή παροιμία. Να σας πω ότι αύριο υπάρχουν τα αποτελέσματα ΟΠΑΠ General Lines, τα οποία βέβαια θα ανακοινωθούν. Και βέβαια, σε πορεία εξόδου από το χρηματιστήριο παραμένει η Druk Farben, όπου αναμένεται να είναι επιτυχής η δημόσια πρόταση από εταιρεία συμφερόντων του ιδιοκτήτη της εταιρείας του κ. Καραβασίλη από την Κύπρο, αλλά και το ΙΑΣΟ, που υπάρχει πλέον μεγάλο ενδιαφέρον από ξένο αμερικανικό επενδυτικό φαντ. Λοιπόν, πριν σας αφήσω, να σας ενημερώσω ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Υπάρχει 24 ώρα απεργία των δημοσιογράφων λόγω της απεργίας που θα έρθει την Τετάρτη της ΓΕΣΕ. Την Τετάρτη θα είμαστε κανονικά στο πόστο μας, αλλά αύριο πλέον δεν θα είμαστε μαζί. Και θα τα ξαναπούμε πάλι βέβαια το πρωί της Τετάρτης. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι θα δείτε και το βίντεο για το θέμα του υγεία και του τομέα ογκολογίας. Να είστε όλοι καλά. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους και βέβαια καλή τύχη. Γεια χαρά, ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη 10.30 το πρωί. Γεια χαρά. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών μέσα από την ιατρική και την τεχνολογική επιστήμη και όλες τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν στο καρκίνο, παρουσίασε ο Όμιλος Υγείας σε εκδήλωση στο κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 30-50% των περιπτώσεων του καρκίνου μπορεί να προληφθεί. Ο Όμιλος Υγείας παρουσιάζει στην εκδήλωσή του All About Oncology το ευρύ φάσμα υπηρεσιών που διαθέτει με στόχο την έγκαιρη πρόληψή του. Έχοντας διαγράψει μια πορεία 48 ετών, ο Όμιλος Υγεία βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων σε ό,τι αφορά στις διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους για την πρόληψη, τη διάγνωση και την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου, εξοπλίζοντας ασθενείς κάθε ηλικίας με τα πλέον καινοτόμα ιατρικά μηχανήματα και το κορυφαίο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του. Είμαστε πολύ υπερήφανοι σήμερα που για δεύτερη φορά μέσα σε 2 χρόνια οργανώνουμε ένα μεγάλο πανελλαδικό συνέδριο
το συνέδριο ογκολογίας του Ομίλου Υγεία. Θα δούμε διακεκριμένους επιστήμονες γιατρούς, ανθρώπους που έχουν κάνει πολύ σημαντικό έργο και στο υγεία αλλά και στην ογκολογία γενικότερα και έχουν μεγάλη προσφορά στην κοινωνία, να δώσουν τα παραδείγματα και όλα αυτά τα επιτεύγματα τα οποία βοηθούν την ιατρική επιστήμη να εξελίσσεται. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και σε ανθρώπους και σε μηχανήματα και στην τεχνολογία αιχμής και είμαστε υπερήφανοι ότι την επόμενη μέρα ο όμιλός μας θα μπορέσει να προσφέρει ακόμα περισσότερο στο πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής του ανθρώπου που είναι η υγεία. Ο όμιλος Υγεία έχει επενδύσει σε μηχανήματα από υψηλής τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, τα οποία βοηθούν τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία του ογκολογικού ασθενούς. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι οι εξειδικευμένοι επιστήμονές του και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο πραγματικά δίνει όλη του την ψυχή, πρώτον στη διάγνωση, στην πρόγνωση, στη θεραπεία και στη μετέπειτα παρακολούθηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, του ογκολογικού ασθενούς και σε όλη τη διαχείρισή του αυτού και της οικογένειάς του. Ο Όμιλος Υγεία δημιούργησε το πιο οργανωμένο κέντρο ογκολογίας στον ιδιωτικό τομέα της χώρας και εξελίσσεται σε σύμμαχο ζωής, καθώς η έγκαιρη διάγνωση και η στοχευμένη θεραπεία που προσφέρει μπορεί να οδηγήσει στην ίαση ή στο μακροχρόνιο έλεγχο του καρκίνου. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας που μετέφερε και η έκθεση φωτογραφίας της Μαρίας Γιαννά. Σήμερα έχουμε όλες αυτές τις δυνατότητες που μπορούμε και να προλάβουμε αλλά και έγκαιρα να διαγνώσουμε τον καρκίνο. Όταν λέμε να προλάβουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε ορισμένους κανόνες, την αλλαγή του τρόπου της ζωής μας, το κάπνισμά μας, τη χρήση του αλκοόλ, τη διατροφή μας, την άσκησή μας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιθανές εξελίξεις που ο καρκίνος μπορεί να επιφέρει. Οι ευκαιρίες που δίνονται στην ογκολογία είναι μεγάλες. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι ξεκίνησαν με πολύ μικρούς ορίζοντες και έχουν δει στη διαδρομή να εμφανίζονται θεραπείες που αλλάζουν τους ορίζοντές τους. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να χάνουμε καμία ευκαιρία. Οι ευκαιρίες δίνονται από την άνοσο θεραπεία. Η άνοσο θεραπεία κατευθύνει την άμυνα του οργανισμού εναντίον του καρκίνου. Είναι μια τελείως καινούργια θεώρηση για τον καρκίνο. Δίνει ευκαιρίες που δεν φανταζόμασταν πριν. Στο μεγαλύτερο κομμάτι έχουμε φροντίσει στο νοσοκομείο αυτό να υπάρχει συνεχής εκπαίδευσης όχι μόνο των γιατρών αλλά των τεχνολόγων, του νοσηλευτικού προσωπικού, ακόμα και των διοικητικών. Τη σπουδαία εκδήλωση συντόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας.